Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 644. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας, κεφάλαιο λάπτα β και εδάφιο 9. Σελίδα 644, κεφάλαιο 32 και εδάφιο 9. Σηκώθητε γυναίκες εύποροι, ακούσατε τη φωνή μου θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστητε τους λόγους μου, ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένες εις οι αμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί και η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί. Τρέμετε οι εύποροι, ταράχθητε οι αμέριμνοι, εκδίθητε και γυμνώθητε και περιζώσατε τα σοσφίας μεσάκων. Θέλουσι χτυπήσει τα στήθη δια τους ιδονικούς αγρούς, δια τους καρποφόρους αμπελώνας. Άκαμθε και τρίβολη θέλου συμβλαστήσει επί την γην του λαού μου. Έτη και επί πάσας τας οικίας της χαράς εν τη εφρονωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουν συνεγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλεως θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουν συγκατασταθεί έως αιώνος σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων βοσκή πυμνίων. Έως σου το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς και η έρημος γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς λογιστεί ως δάσος. Τότε κρίσης θέλει κατασκηνώσει εν τη ερήμο και δικαιοσύνη θέλει κατασκηνώσει εν τη καρποφόρο παιδιάδη. Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλει στη ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και ο λαός μου θέλει κατοική ειρηνικήν κατοικίαν και η κύματα ασφαλή και ησύχους τόπους ευπορίας. Και θέλει πίπτη χάλαζα, κατά συντρίβουσα το δάσος και η πόλης με όλεθρον θέλει ανατραπή. Μακάρι σεις εισπύροντες πλησίων παντός ύδατος οι εξαποστέλλοντες εκεί του σπόδας, του βοός και της όνου. Αμήν. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Είναι το μήνυμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που κατ' επανάληψη προφέρει, εκφέρει στους μαθητάς του, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη τεμπελιά, ο λίγη αμεριμνησία φέρνει στη ζωή του ανθρώπου την απομάκρυνση αυτού από τον Θεό και εξ αυτού την απομάκρυνση του Θεού από τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο προφητικός λόγος του Θεού που είναι αδύνατο να ψευστεί απευθύνεται στις γυναίκες που είναι οικοφύλακες, στις οικογένειες, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος διάγει ζωή δίων αμέριμνων και ο λίγων κατ' ολίγων εύπορων. Μάλιστα με τα βεβαιότητος επίσης ο προφητικός λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού λέγοντας «Ουέ εις τους αμεριμνούντας εν Σιών». Αλίμονος αυτούς που ζουν αμέριμνα μέσα στην Εκκλησία και η αμεριμνησία τους προέρχεται από την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, από την πίστη τους στο Θεό, ότι εφόσον είμαι μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός είναι μαζί μου και είναι αληθές αυτό. Αλλά δεν είναι εξ ολοκλήρου αληθές. Μέσα στην Εκκλησία δεν καλοπερνάμε, αλλά ο Απόστολος Παύλος από την προσωπική του εμπειρία μας φανερώνει τον δρόμο και τη ζωή την οποία πρέπει να έχουμε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστη. Μέσα στην Εκκλησία αγωνιζόμαστε αγώνα καλό στην παρουσία του Θεού. Το δρόμο μου ετελείωσα, προχωράμε στην οδόν την οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά προκαταβολής κόσμου. Αγωνιζόμαστε δηλαδή μέσα
στα όρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και περπατάμε μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς δεν θέλει ο Θεός μόνο να ζούμε εν πνεύματι, αλλά και να περπατούμε εν πνεύματι. Και τέλος αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε την πίστη μας, γιατί η ζωή μας είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Η προσπάθεια, ο αγώνας, η μέριμνα του διαβόλου είναι να χαλάσει την πίστη μας, να διακόψει την πίστη μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ επικίνδυνη η ζωή του χριστιανού όταν ζει δύον αμέριμνων, χωρίς εξήτηση, γιατί ο Θεός γίνεται μισθαποδότης μόνος τους εξητούντας Αυτόν. Χωρίς διόρθωση, χωρίς μεταμόρφωση, χωρίς παρουσία Θεού. Ιδιαίτερα δε τις έσχατες ημέρες, που οι καιροί είναι κακοί και τούτο είναι μια ιδιαίτερη καμπάνα του Θεού για να εγερθούμε εκ του ύπνου. Σηκώθητη εκ του ύπνου, ανάστηθη εκ των νεκρών, και τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Εάν δεν υπήρχαν οι καιροί κακοί που ο Θεός κατά το μεγάλο έλεος του προέβλεψε και επέτρεψε τις έσχατες αυτές οι μέρες, η μέρα θα μας έπιανε ως κλέπτης ενικτή. Ας βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τις μέρες αυτές όχι σαν μία ταλαιπωρία, αλλά σαν μία ιδιαίτερη ευλογία για να εγερθούμε εκ του ύπνου. Γιατί οι γυναίκες, οι εύποροι και οι αμέριμνοι, λέει ο Λόγος του Θεού, σε λίγο καιρό, δεν θα περάσει πολύς καιρός, θα ζήσουν τεταραγμένες, γιατί θα χαθεί κάθε ευλογία από τον τριγητό και κάθε συγκομιδή θα πάψει. Και η πρόταση του Κυρίου είναι ταπεινώθητε. Μην τυχόν και βρείτε χάρη από το Θεό. Ταπεινώθητε μπροστά στο Θεό. Βγάλτε τα ενδύματα της μεγαλοσύνης, της μεγαλοπρέπειας, της ευπορίας και της αμεριμνησίας και ντυθείτε σάκο. Γιατί η συνέχεια κατά το μέγα έλεος του Κυρίου θα είναι δύσκολη, και πιο δύσκολη όπως η πορεία των ανθρώπων που βρίσκονταν σε αμεριμνησία εξ εμπειρίας γνωρίζουν. Εάν δεν συνεχίσει η αμεριμνησία, και ιδιαίτερα η αμεριμνησία στα πράγματα του Θεού, και ιδιαίτερα η μέριμνα στραφεί στη ματαιότητα του κόσμου τούτου, τότε ακόμη περισσότερο θα έλθει η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας, καθώς αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επί πάσας τας οικίας της χαράς μέσα σε αυτή την εφρενόμενη πόλη. Ακόμη και τα παλάτια θα εγκαταληφθούν, θα ερημωθούν, θα γίνουν σπήλαια και η χαρά των άγριων γαϊδουριών και η βοσκή των πυμνίων. Όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει τέτοιο σχέδιο για το λαό Του. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Σε κάθε αδιέξοδο υπάρχει λύση που μόνο ο Θεός μπορεί να φέρει, και με ένα τρόπο. Πνεύμα Άγιο θα έλθει επάνω σου, δύναμη υψίστου θα σε επισκεφθεί
και τότε όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, τώρα ελάτε να σας πω τη λύση και ψάξτε να τη βρείτε. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μετατρέπονται η κακοπάθεια σε ευλογία. Και μάλιστα όταν θα έλθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εξύψους, τότε η έρημος παιδιάς που κατεστάθη έρημος εκ της αμεριμνησίας στα πνευματικά, εάν αλλάξει η εξήτηση του ανθρώπου και μεταφέρει τη σκέψη του από την αμεριμνησία της ευπορίας ή στη συνέχεια από τη μέριμνα στη ματαιότητα και στραφεί προς την εξήτηση της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, τότε η έρημος παιδιάς θα μεταμορφωθεί εις καρποφόρο παιδιάδα. Δέστε μία παιδιάδα που δεν βρέχει, που δεν έχει νερό, πως καθίσταται άκαρπος, ξηρά γη, ακαρποφόρητος και έρημος. Όταν όμως ο Θεός ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, τότε αυτή η έρημος παιδιάδα με τα νερά του ουράνιου πατέρα θα μεταμορφωθεί σε απόλυτα καρποφόρο παιδιάδα, και αυτή είναι η ζωή σου. Και αυτό είναι που μου δείξε ο Θεός. Βλέπεις αυτό το σπίτι, αυτή την παιδιάδα που από την έλλειψη της βροχής της ουράνιας κατάτησε έρημος, ακαρποφόρητος, αγκάθια και τριβόλια φυτρώνουνε και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να την επιμεληθεί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μετατρέψει. Και έφτασε σε αυτή την κατάσταση από την αμεριμνησία στα πνευματικά και ακόμη περισσότερο από τη μέριμνα στα βιωτικά. Είναι νόμος αναλύωτος. Κανένας δεν γλιτώνει από αυτό. Εάν θέλεις τη ζωή σου, τη ζωή των παιδιών σου, τη ζωή του αδελφού σου, της αδελφής σου, των αδελφών σου, να τη βλέπεις ακαρποφόρητο, έρημο, με αγκάθια και τριβόλια, να ξέρεις ότι αυτό προέρχεται από την αμεριμνησία στα πνευματικά και ιδιαίτερως από τη μέριμνα στα βιωτικά, και κανένας δεν μπορεί να επέμβει παρά μόνο ο Θεός όταν ο άνθρωπος το καταλάβει, και εμείς σήμερα πρέπει να το καταλάβουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να μεταβάλουμε την οικογενειακή μας παιδιάδα από έρημο, τόπο, κατοικία των άγριων γαϊδουριών και των άγριων πυμνίων, να τη μεταβάλουμε σε καρποφόρο παιδιάδα. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας είναι να βρούμε χάρη από το Θεό, να μας πλαχνιστεί ο Θεός και να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού και να στείλει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία έρχεται μόνο σε αυτούς που θέλουνε, σε αυτούς που πιστεύουνε, σε αυτούς που εξητούνε και σε αυτούς που πειθαρχούνε. Μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει πάντοτε στη ζωή του μια καινούργια αρχή, ώστε η έρημιά του σπιτιού, της οικογένειας, της εκκλησίας, της πατρίδας μας να μεταμορφωθεί από έρημο
παιδιάδα σε καρποφόρο παιδιάδα. Και η καρποφόρος παιδιάδα σε δάσος. Γιατί? Γιατί όταν θα πέσει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο επαναλαμβάνω πέφτει πάντοτε, γιατί είναι υπόσχεση επαγγελία του Θεού, σε αυτούς που το θέλουνε, το θέλεις? Σε αυτούς που το πιστεύουνε, το πιστεύεις? Σε αυτούς που το εξητούνε, το εξητάς από σήμερα? Και σε αυτούς που πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού στο να το εξητούνε. Όταν θα έλθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα υπάρξει άμασης μεταμόρφωσης, διότι δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου θα κατασκηνώσει στον έρημο τόπο η κρίση του Θεού, τα λόγια του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα έρθει στη ζωή την έρημη, την ταλαιπωρημένη, την καταπονημένη από τις επιθέσεις του διαβόλου, από το μίσος του διαβόλου. Θα έρθει η κρίση του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Αλλά και όχι μόνο ο Λόγος του Θεού, αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού, η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε το έργο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη που θα έρθει εκ της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η οδηγία του Θεού στο θέλημα του Θεού πάντοτε, τότε το έργο της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Πάει η αγωνία, πάει ο φόβος, πάει η ταραχή, πάει ο τσακωμός. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης στην έρημη παιδιάδα που έγινε καρποφόρος θα είναι η ησυχία και η ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν προέρχεται από τις προφυλάξεις των ανθρώπων, αλλά προέρχεται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, από τη χάρη του Θεού, από την παρουσία του Θεού. Και τότε ο λαός μου, δικός μου λαός λέει ο Θεός και δικός τους Θεός, τότε ο λαός μου θα κατοικεί ειρηνικήν κατοικίαν, οικίματα ασφαλή και ησύχους τόπους ευπορίας. Μια νέα ζωή, μια νέα κατάσταση, μια νέα οικογένεια. Και αυτό εγώ προσωπικά το έχω ζήσει, αδελφοί. Έχω δει την αλλαγή που έκανε στο σπίτι μας ο Θεός όταν ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ήρθε ο Λόγος του Θεού. Όταν ήρθε η παρουσία του Θεού. Πώς μετέτρεψε την καρδιά μου, την καρδιά μας, τα παιδιά μου, τα παιδιά μας, τη ζωή μου, τη ζωή μας. Πώς μετέτρεψε την πορεία μας. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Σε όλους ο Θεός μπορεί να κάνει και όχι μόνο μια φορά, αλλά συνεχόμενα μεγάλες αλλαγές. Γιατί ο Θεός θέλει να περπατάμε όχι μόνο από πίστη σε πίστη, αλλά και από δόξα σε δόξα. Θέλει ο δίκαιος να γίνεται πιο δίκαιος, ο Άγιος πιο Άγιος. Και θα τολμούσα και εγώ να πω και ο ευλογημένος πιο ευλογημένος. Το θέλει ο Θεός, το επιθυμεί ο Θεός, το χαρίζει ο Θεός. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κακομοιριά, γκρίνια. Χωρίς την παρουσία του παράκλητου, ερημιά. Γιατί πάρα πολύ ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού, ιδιαιτέρως τις έσχατες αυτές οι μέρες, ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής και ο Κύριος θα βρέξει στο χωράφι του καθενός βροχή δυνατή για να γίνει η έρημος γη, η έρημος γη, η έρημος γη
καρποφόρος παιδιάδα. Και η καρποφόρος παιδιάς, δάσος, πυκνό. Και ενώ έξω θα υπάρχει και θα πέφτει χάλαζα που θα κατασυντρίβει τα πάντα και θα ανατρέπει με την πόλη με όλεθρο, όλεθρος έξω ή ετός μέσα. Όλεθρος έξω από την παρουσία του Θεού ή ετός ευλογίας μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλά θυμηθείτε να καταδικάσουμε σήμερα την αμεριμνησία στα πνευματικά. Γιατί? Γιατί θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ερήμωση της καρποφόρου παιδιάδος μας εάν από την αρχή και χωρίς διακοπή εξητούμε τον ιετό του Πνεύματος του Αγίου. Η αμεριμνησία όμως και η μέριμνα, η αμεριμνησία στα πνευματικά και η μέριμνα στα βιωτικά έχει μετά πάσης βεβαιότητος κακή συνέχεια ερήμωσης, εγκατάλειψης, ταραχής, φόβου, αγκάθια και τριβόλια θα φυτρώνουν. Όσο πιο γρήγορα έλθουμε σε αυτόν, εξητούντες την παρουσία του Θεού, ιδιαιτέρως τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε η παρθένος θα συλλάβει ιόν. Το αδύνατον θα το κάνει ο Θεός ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξητούμε το αδύνατον. Πιστεύουμε στο αδύνατον. Ελπίζουμε στο αδύνατον. Γιατί ο Θεός είναι Θεός όλων των δυνάμεων. Τίποτα δεν είναι δύσκολο στο Θεό και ό,τι υπόσχεται εξάπαντος θα το εκτελέσει. Ό,τι προτρέπει και οδηγεί εξάπατος θα προπορεύεται. Και ό,τι θέλεις μέσα στη μέριμνα για τα πνευματικά, πολύ περισσότερα και καλύτερα από ό,τι υπολογίζεις, θα σου χαρίζει. Μακάρι όμως είναι αυτοί που δεν αφήνουν να ξεραθεί η καρποφόρος παιδιάδα τους, αλλά σπέρνουν πλησίον παντός υδάτου, παντός ύδατος. Αυτή είναι η ζωή τους. Τους ενδιαφέρουν, τους ενδιαφέρει τα ύδατα τα ζώντα, τα ύδατα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κοιτάζουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους, την ομορφιά τους, τα μπράτσα τους, αλλά κοιτάζουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σε αυτήν εξητούν, από αυτήν περιμένουν. Σπέρνουν σε ύδατα πολλά και εξαποστέλουν τα βόδια τους και τα ζώα τους, την καρδιά τους, τα υπάρχοντά τους στην παρουσία του Θεού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αδερφοί αγαπητοί, ένα μήνυμα γνωστό αλλά αιώνιο. Η ζωή σου ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου ομολογεί ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας, αδερφοί. Να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Να το πιστέψουμε. Είναι αλήθεια. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός κάνει πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερα, πολύ πιο ένδοξα από αυτά που εμείς, εγκαταλείποντας την αμεριμνησία μας τα πνευματικά, ζητούμε στην προσευχή μας
και περιμένουμε. Καλή είναι η προσευχή άριστη. Καλή είναι η παρουσία μας στην Εκκλησία του Χριστού, απαραίτητη. Καλή είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, αναγκαία. Αλλά αν σε όλα αυτά και σε άλλα τόσα ακόμη πνευματικά, και ακούστε με σαν να το λέει ο Θεός γιατί το λέει, εάν δεν έρθει η βροχή του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η ερημιά θα παραμείνει ερημιά. Η ελπίδα θα μακραίνει. Και η ζωή θα ταλαιπωρείται. Να αρχίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, από την αρχή. Από την αρχή όλοι μας. Ένα νέο ξεκίνημα. Με πίστη ότι είναι αλήθεια, απόλυτη αλήθεια. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου, αδελφοί μου. Ό,τι όνειρα και να κάνεις, ό,τι όνειρα και να επιδιώξεις, κι αν θα αλλάξει θα είναι προς το χείρον. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου, αδελφέ μου, όσο και να προσπαθείς, όσο και να αγωνίζεσαι, και οποιαδήποτε αλλαγή θα έρχεται προς το χειρότερο, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός αλλάζει τα πάντα εν μια στιγμή. Μια στιγμή η Παρθένος, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω της, συνέλαβε εγγαστρή κατά το θέλημα του Θεού. Σε μια στιγμή. Ουχή διαδυνάμεως ουδέ διαισχύως, μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν.